Σας είχα υποσχεθεί ότι θα γίνει αυτό εδώ πέρα το βίντεο εδώ και ένα μήνα. Έχω φάει πάρα πολύ κράξιμο για όλο αυτό τον καιρό που δεν το έχω κάνει. Αλλά τώρα ήρθε η στιγμή να κάνουμε το περιζήτητο βίντεο που σας παίρνω τηλέφωνο για να μου χτίσετε το draft. Και το μόνο που θα διαλέξω εγώ σε αυτό το draft είναι το σύστημα και μάλλον το manager, γιατί για το manager δεν θα έχει σημασία. 4-2-3-1 με τα cam, το striker και όλα αυτά τα ωραία. Αυτό είναι το πρώτο pick. Όπα! Λοιπόν, αυτός που θα πάρω πρώτος πρέπει να διαλέξει το 5. Ουσιαστικά θα πρέπει να μου πείτε έναν αριθμό, όχι εσείς, από το 1 μέχρι το 5. Αυτό θα είναι το point του βίντεο. Οπότε μισό λεπτό να βρω τους αριθμούς σας. Πάμε στον πρώτο. Ο πρώτος είναι ο Χιότεκ που μπαίνει στα streams μου γενικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χιότεκ. Έχω καταλάβει ποιος είσαι. Τι γίνεται? Όλα καλά, μαν, πώς πας? Μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε 5 επιλογές μπροστά μας. Διαλέγεις έναν αριθμό. Έναν καλό ή όλοι είναι για πάνω? Έχει έναν πάρα πολύ καλό. Και θέλω να διαλέξεις έναν αριθμό. Τι? Θα πάρεις το 3. Είσαι τέλειος. Φοβερό. Ποιος ήταν? Ιάγκο Άσπας. Ο καλύτερος ήταν ή ο χειρότερος? Κοίτα, ο καλύτερος ήταν ένας moments hoolit. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Okay, man, τα λέμε στο βίντεο. Καλή συνέχεια. Τα λέμε. Η πρώτη επιλογή λοιπόν είναι ο Άσπας. Πριν συνεχίσουμε όμως με το βίντεο, θέλω όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη, ξαναλέω, να κάνετε ένα like στο βίντεο, να δω πόσα likes μπορούμε να φτάσουμε. Εννοείται, όσοι θέλετε να συμμετέχετε σε τέτοια βίντεο, τέτοιου είδους βίντεο, κάντε με ένα follow στο Instagram, γιατί εκεί ανεβάζω γενικά τα πάντα για το κανάλι και οτιδήποτε ιδέες έχω κτλ. Πάμε στο αριστερό cam για να ξεκινήσουμε έτσι ωραία με τα cam. Ω, έχουμε ωραίες επιλογές. Ελπίζω, έλα, δεν γίνεται να πετσοκόψει εδώ. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αριστίδη. Για να δούμε αν θα το σηκώσει, γιατί το θέμα είναι να μου το σηκώνουν κιόλα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Μια χαρά. Θέλω μια βοήθεια σε κάτι, άμα μπορείς. Ναι. Θέλω να μου διαλέξεις ένα παίκτη σε ένα draft. Ωραία. Από το 1 έως το 5, διάλεξε. 2. Το 2. Ναι. Είσαι μεγάλος. Κατάλαβες ποιος είμαι. Καλά πήγε αυτό. Καλά πήγε. Κοίτα, μανέ, διάλεξες. Έλα, τα λέμε. Τα λέμε. Δεν ξέρω αν τον έπιασε σε περίεργη στιγμή, αλλά νιώθω ότι δεν κατάλαβε ποιος είμαι. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος που μου έδωσε το τηλέφωνο ενός άκυρου και απλά τον πήρα τηλέφωνο και μου διάλεξε κάτι χωρίς να καταλάβει. Αλλά Αριστίδη, αν βλέπεις το βίντεο, τι φάση ρε φίλε, τι σου έχω κάνει. Πάμε στο κεντρικό cam. Το αριστερό cam ήταν επιτυχία, μπορώ να πω. Και εδώ έχουμε ωραίες καρτούλες. Θα ήθελα Λούκας Μόουρα. Θα πάρουμε τον Τζακ. Νομίζω είναι ο ειδικός για. Ο moderator μου στο τρόπο για να διαλέξει εδώ πέρα μια καλή καρτούλα. Ναι. Τζακ. Έλα, Γιώργο. Γιώργο. Ω, από μια στροφάρα, έλα Γιώργη. Έλα, Μιχάλης είσαι. Ναι. Α, έλα ρε Μιχάλη, με σκάλωσα. Α, όντως. Ναι, γιατί περίμενα άλλο μια απόκρυψη. Ωραία, 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 κοίτα. Δεν θα ενοχλήσω πολύ, θέλω να μου πεις ένα παίχτη για τον draft και μπορείς να ράξεις εκεί πέρα. Το 4. Το 4. Εντάξει, τη χειρότερη επιλογή. Θα μπορούσε και καλύτερα. Mount ήτανε. Έγινε. Έλα, τα λέμε, καλά να περάσει. Από εδώ και πέρα μπορείτε να με φωνάζετε και Γιώργο εκτός από Μιχάλη, ό,τι σας βολεύει. Για να δούμε, θα μας το σηκώσει. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Σταύρο. Ποιος είναι? Ο Μιχάλης είμαι. Ποιος Μιχάλης? Hardcore Gamer GR. Μπορεί να με ξέρεις και έτσι. Ωπα ρε, ναι. Σε πήρα για να με βοηθήσεις εδώ πέρα με τον draft. Α, ωραία. Θέλω να μου πεις έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 5. Το 4. Είσαι ωραίος. Ευχαριστώ. Ποιος ήταν? Νταβίτ Σίλβα. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη κάρτα, αλλά λινκάρει με έναν παίχτη που είχα διαλέξει νωρίτερα. Αυτό, ευχαριστώ για το πίκρε, τα λέμε. Καλή συνέχεια. Για να δούμε. Πάμε αριστερό CDM να δούμε τι θα βγάλει εδώ πέρα. Όπα. Ναι. Κρίτικας. Παρακαλώ. Τι γίνεται? Καλά, καλά. Πρόσεχε. Τι να γίνει? Το update στο FIFA έχω ένα update. Δεν χρειάζεται να γίνει κανένα update στο FIFA. Θέλω να μου πεις έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 5 και πρόσεξε τι θα πεις, είναι σοβαρό. Σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Να σου πω, φίλε, να σου πω το 3. Το 3! Ναι. Ωραίος. Εντάξει. Ωραία. Όχι ακριβώς, καλό είναι όμως. Είναι πολύ καλό. Θέλω να μου στείλεις φώτο. Τι ήταν, πριν μου διαλέξεις. Φώτο βαριέμαι να σου στείλω, μετά. Okay. Μου διάλεξε Γκατούζο. Εντάξει, ήταν φίλος μου. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι τον ήξερα. Από τα πιο σημαντικά picks που έχετε δει στη ζωή. Το αριθμό που καλέσατε είναι
Επομένως, ευχαριστούμε που καλέσατε. Οκ, okay, φάγαμε άκυρο. Ξέρετε τι, θα το διαλέξω εγώ αφού δεν έχει τόσο νόημα τους άλλους. Τώρα να παίρνω για αυτά τα picks, οκ, okay, ας πάρω το Mendy να έχουμε και λίγο chemistry, ξέρω εγώ, και πάμε στο left back. Αυτό ίσως έχει σημασία. Οκ, okay, εντάξει, αυτό είναι πιο καλό, ρε φίλε. Το δέχομαι. Κλήση σας, προωθείτε. Γιατί ρε παιδιά τώρα δεν το σηκώνει κανείς, τι έγινε? Ναι. Καλησπέρα, ψάχνω το Βασίλη γιατί χρειάζομαι απεγνωσμένα βοήθεια για μια επιλογή σε ένα draft. Θέλω έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 5. Το 3. Καλό ήταν, Jordi Alba. Ωραίος. Μάλλον ο σκύλος του είχε περισσότερο hype να δώσει απάντηση παρά αυτός. Πριν συνεχίσουμε με το βίντεο, δώσουμε μισό λεπτάκι για να σου μιλήσω για το χορηγό μου, το Enemba. Στο Enemba μπορείς να αγοράσεις ό,τι που γουστάρεις πραγματικά σε πάρα πολύ καλή τιμή. Μέσα σε όλα αυτά προφανώς είναι και το αγαπημένο μας παιχνίδι, το FIFA 22. Πας λοιπόν στο FIFA 22. Πας να το αγοράσεις επειδή σ' αρέσει πάρα πολύ και προφανώς πριν αγοράσεις οτιδήποτε βάζεις τον κωδικό έκπτωσης HCG για έξτρα έκπτωση και για να υποστηρίξεις τον αγαπημένο σου creator. Αυτά, συνεχίζουμε με το βίντεο. Πάμε στο πρώτο από τα δύο CB, είναι σημαντικό. Ωραία, εντάξει, έχουμε decent επιλογές ρε φίλε, κάτσε να βρούμε κάποιο να πάρουμε. Καλησπέρα, είσαι η Μούφα Μίγα? Ναι. Γιατί είσαι η Μίγα νούμερο 3, θέλω να μου λύσεις την απορία. Δεν ξέρω. Δεν ωραία, τουλάχιστον διάλεξε μου ένα παίχτη από τον draft. Από το 1 μέχρι το 5 θέλω κάτι τυχαίο τελείως. Ποιο? Το 3. Το 3. Δεν είναι άσχημο. Θα μπορούσε και χειρότερα. Πάμε στο δεξί CB τώρα πριν πάρουμε τον επόμενο. Αν έχει σημασία. Α! Πολλοί από εσάς ντρέπεστε να μου μιλήσετε. Μην ντρέπεστε να μου μιλήσετε. Βρίστε με, πείτε ότι γουστάρετε. Στα streams μια χαρά το κάνετε. Παρακαλώ. Κωνσταντίνε, εσύ. Πες μου. Θέλω βοήθεια σε κάτι. Πες το. Έχω ξεκινήσει ένα draft εδώ πέρα και χρειάζομαι μια επιλογή από το 1 μέχρι το 5 που δεν μπορώ να πάρω μόνος μου. Ωραία. Έχει καλές καρτούλες? Όχι. Όχι. Εντάξει, έχει δύο καλές. Το 4. Το 4. Ναι. Οκ, okay, ωραία. Θα μου διαλέξεις και άλλη μία. Μπας και έχουμε καλύτερη τύχη στις κάρτες. Ωραία, θα μου διαλέξεις και το δεξί back. Ωραία, εδώ δεξί έχουμε back, πολύ πιο ενδιαφέρουσες κάρτες. Ξέρω εγώ το 2. Το 2. Ωραία, ναι. Είναι Champions League Quadrado, Road to the Final, τι είναι αυτό, αλλά είναι καλό. Ναι, ωραία. Ωραίος, ευχαριστώ για τα πίξελ. Εγώ ευχαριστώ. Θα λέμε, τσάω. Τσάω. Με πήρε τηλέφωνο ο Έντι Τόρμο από ό,τι βλέπω. Με πήρε τώρα. Οκ, okay. Πριν που τον πήρα δεν το σήκωνε. Για να δούμε, θέλω να δω τι θα μου διαλέξει τώρα. Αν μου διαλέξει κάτι καλό, το συγχωρώ. Παρακαλώ. Έλα. Πριν γιατί με έγραφες? Τι έγινε? Πριν γιατί με έγραφες που σε έπαιρνα τηλέφωνο? Όπα, δεν το άκουσα, ρε, ήμουν έξω. Α, ναι. Δικαιολογίες. Ωραία. Αυτή τη στιγμή κάνω draft, το οποίο εσύ θα κάνεις edit. Θα κάνω? Edit, το draft που κάνω τώρα. Α, οκ, ναι. Για πες και εγώ τι ακριβώς θα κάνω. Θέλω να μου πεις έναν αριθμό από το 1 στο 5, γιατί πολλή συζήτηση πιάσαμε τώρα και δεν μ' αρέσει. Ωραία, λοιπόν, λέω, μου έρχεται το 2. Το 2. Μαλακία, είπα. Εντάξει, δεν είναι άσχημο. Θα μπορούσε πολύ χειρότερα. Θέλω να μου διαλέξει άλλα δύο, οκ. Okay. Ωραία. Διάλεξε ένα εδώ γρήγορα. Το 5. Το 5, εντάξει. Από αυτά που έδωσε το καλύτερο ήταν μάλλον. Και άλλο ένα τελευταίο. Yeah. Ωραία, διάλεξε. Το. Θέλω να μου αφαιρέσει από το 4 το 2 και να προσθέσει ένα. Καταρχάς δεν κάνω μαθηματικά εδώ πέρα, μάλλον είναι το 3. Ωραία, είναι το 3. Ωραία, φοβερό. Είσαι απίστευτος, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μου διάλεξε. Σίγουρα θα κερδίσω τον draft. Κάντε όλοι ένα subscribe, like, τα ξέρετε. Ό,τι είπε. Πάμε λοιπόν για τον πρώτο αντίπαλο για αυτό το draft. Ο τυπάς έχει σίγουρα καλύτερη ομάδα από τη δικιά μου, ή μάλλον από τη δικιά μας, σας. Και ξεκινήσαμε τέλεια τρώγοντας γκολ από τον Griezmann. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τι φάση. Ένιωθα ότι η άμυνά μου δεν μπορούσε απλά να πάρει την μπάλα. Καλά θα πάει αυτό. Γκολάσο! Mason Mount με το μπάγκερ εκεί πέρα. Έλα, ποιο μπάγκερ? Μα ναι. Mount. Ναι ρε Mount. Πώς έχει βάλει 2 γκολ ο Mount, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Παρ' όλα αυτά κάνουμε την ανατροπή και το κάνουμε 2-1. Let's go. Φύγε ρε άσπας. Shoot.
Γκολάσο Ιάγκο Άσπας 3-1. Έχουμε και την πάση από τον αντίπαλο και νομίζω ότι έχουμε rage quit με 2 γκολ του Mount και 1 του Άσπας των χρυσών καρτών τους. Παρ' όλα αυτά καταφέρουμε να περάσουμε τον πρώτο αντίπαλο και ήδη είμαι ευχαριστημένος. Δεύτερος αντίπαλος, εμφανίσου. Όπα, ο τυπάς είχε τερματισμένη ομάδα, έτσι. Έχει κάτι icons άστα να πάνε και εγώ παίζω με το χρυσό Mount και το χρυσό Άσπας στο striker. Κώστιτς. Πάλι ο Mount! Γιατί κουβαλάει έτσι ρε η χρυσή κάρτα του Mount από το καμ. Τι φάση. Και τρώμε γκολ από το Σαλάχ. Με κόντρα βέβαια, αλλά εντάξει, αν ο άλλος έχει team of the season Σαλάχ και παίζω άμυνα με το Λίενχαρτ, δεν μπορώ να περιμένω και κάτι. Let's be real. Άσπας Κώστιτς! 2-1 απευθείας μετά τον γκολ του Σαλάχ. Η απάντηση θα το πω εγώ αυτό. Δεν ξέρω γιατί ακούστηκε λες και διαβάζω μυθιστόρημα κτλ. Αλλά οκ. Άσπας με το δεξί. 3-1 στο 49. Let's go. Όχι, όχι. Δεν μπαίνει. Με πετσόκοψε. Ποιος είναι τέρμα είπαμε. Όπα, τι τάκλινγκ ήταν αυτό. Όχι ρε. Όχι ρε. Κάτσε, διώξτε μπάλα. Τι έκανε ο άλλος ρε. Ωραία, φάγαμε και τρίτο. Το έκανε 3-3. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Ναι. Το μεταξύ, δεν, χωρίς πλάκα τώρα, δεν είναι και πάρα πολύ καλός. Δεν είναι πολύ basic παίκτης ας πούμε, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα στην επίθεση λόγω ομάδας και έχει άμυνα. Ναι ρε Άσπας, 4-4 στο 75, πάμε. Μήπως έχω κανένα super sub. Τώρα αυτό δεν είναι ξενέρα, αλλά άντε να το πιάσεις με το... το φάγαμε, δεν παίζει, το έχουμε φάει. Ναι. Ή θα το έκανε αυτός ή θα το έκανα εγώ. Αλλά αυτό πόνεσε. Και μου έχει βάλει όλα του τα γκολ με τον Neymar. Και το αστείο ξέρετε ποιο είναι. Ότι έχω βάλει full χαμηλό depth. Γιατί ξέρω ότι οι αμυντικοί μου έχουν 50 pace. Πάμε να πάρουμε τα rewards από το ένα win που πήραμε. Silver pack, gold pack και gold players. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορούν να σου βγάλουν. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν το βίντεο που σας έπαιρνα τηλέφωνο για να μου χτίσετε το draft. Θα μπορούσε να είχε πάει πολύ καλύτερα. Εντάξει, τώρα για πολύ χειρότερα δεν ξέρω. Νομίζω ήδη δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Πέταξε κάποιες απίστευτες κάρτες η αλήθεια είναι. Δεν τις διαλέξατε. Shame on you. Παρ' όλα αυτά, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like να δω πόσα likes μπορεί να φτάσει. Κάντε με ένα follow στο Instagram, ξαναλέω, για να συμμετέχετε σε τέτοιου είδους βίντεο. Ένα follow στο τρόπο που το έχω κάτω στην περιγραφή και κάνω καθημερινά live streams εκεί. Και εννοείται, όσοι δεν έχετε κάνει subscribe, πατήστε το κουμπί του subscribe για να φτάσουμε τους 30.000 όσο πιο σύντομα γίνεται τώρα. Τσάω από μένα. Εντάξει, ίσως να μην μπορώ να εξαφανιστώ, αλλά άμα μπορούσα δεν θα ήταν γαμάτο. Αυτά. Θα το κλείσω κανονικά το βίντεο. Τσάω.